Γεια σας αδέρφια, βιτρίνες, φύγαμε. Λοιπόν, ξεβηματάρα σήμερα, πολύ πρασινάδα, μιλάμε για πρασινίλα τελείως σήμερα. Θα μπορούσες να το πεις και ξύρισμα Πασόκ, αλλά δεν είναι ξύρισμα Πασόκ. Μια μέρα πρέπει να ρίξω και ένα ξύρισμα Πασόκ. Λοιπόν, πάμε, ξεβηματάρα σήμερα. Με Goodfellas Smile, το χαμόγελο των καλών παιδιών. Πίνω αλπέστρε, φοβερό πράγμα, πίνω αλπέστρε, αυτό είναι. Λοιπόν, ή αλλιώς το αλπικό πεύκο, το πεύκο των Άλπαιων. Πίνω αλπέστρε. Βετζετάλε κατάσταση, σαμπουνάκι. Κάτσε, σας βάλω για τα συστατικά του πίσω εδώ. Βεγκανίσιο, είναι η φόρμουλα, η AJ1, η καινούργια φόρμουλα της, πώς το λένε, πού το γράφει, να το, εδώ ακριβώς, AJ1 φόρμουλα, η οποία λέει ότι είναι από το Argan, το AJ βγαίνει από το Argan Oil και το Jojoba Oil, είναι όπως είχα κάνει και ένα βιντεάκι παλιότερα με το Solo, το γκουτφελάκι, το οποίο είναι και αυτό AJ1. Επίσης και αυτή η φορμουλασιόν είναι AJ1. Και μάλιστα λέει ότι η AJ1, οι μάγκες, οι γκουτφέλες, οι γκουτφελάκιδες, λένε ότι δεν έχει καθόλου, πώς το λένε, πρόσθετο γλυκερίνης, δεν έχει περιέχει καθόλου γλυκερίνη μέσα το σαπούνι και λέει 35%, μάλιστα λέει 35% του σαπουνιού της AJ1 της φόρμουλας είναι jojoba oil και argan oil, αυτά τα δύο, όχι μόνο αυτά τα δύο, χρησιμοποιεί αυτά τα δύο σαν βάση και επίσης και almond oil, αμυγδαλέλαιο και coconut oil επίσης, λάδι καρύδας. Και το σαπούνι λέει είναι κατά 35% είναι αυτά τα λάδια τα που έχουν μέσα και όχι πρόσθετες γλυκερίνες και λοιπά για να το κάνει πιο super duper το σαπουνάκι. Οπότε το Solo το είχα δοκιμάσει, την AJ1 το είχα δοκιμάσει το Solo, είναι πάρα πολύ ωραίο σαπουνάκι. Το καλό σε αυτό το σαπούνι είναι το εξής σε σχέση με τα υπόλοιπα. Βγάζει αρκετά, τα βεγκανίσια της Goodfellas είναι AJ1, είναι το Savage, είναι AJ1 επίσης, το Amber Fuzer είναι επίσης, το Royal Lime είναι επίσης, το Orange Empire είναι επίσης AJ1 και διάφορα άλλα της Goodfellas τέλος πάντων, αλλά το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου, του Pinot Alpestre, σε σχέση με τα άλλα είναι ότι είναι 150 ml, φοβερό πράγμα, 150 ml μπολ, ενώ τα άλλα είναι 100 στάρια τα υπόλοιπα της Goodfellas. Οπότε είναι πολύ καλό value for money το Pinot Alpestre, γιατί είναι και AJ1 φόρμουλα και 150 και φτηνό σαπουνάκι, γύρω στα 12-13 ευρώ πόσο έχει. Εδώ το βρίσκω κανένα δεκάλυρο, 10-11 λίρες, δεν θυμάμαι πως το είχα πάρει, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, εκεί γύρω στη 13 ευρώ, οπότε με 150 μπολάκι. Αρωματικός τώρα, τα έχω γράψει εδώ. Το σαπουνάκι έρχεται σε αυτή τη μορφή, κρεμαίο λέτσι κροπέ, μαλακό σαπουνάκι. Θα το ρίξω σε μπολάκι, όπως βλέπετε το μαδάω και το ρίχνω σε μπολάκι ούτως ή άλλως. Έχει ένα πολύ ωραίο άρωμα έτσι, πρασινάδας. Τι περιέχει σαν αρώματα, τι γράφει Goodfellas, λέει ότι έχει juniper berries, μούρα άρκεφθος, μούρα άρκεφθου, μέντα, κυτρώδες, citrus, πώς το λένε, μυρωδιές, ευκάλυπτο, θυμάρι, δρύς και πεύκο. Από όλα αυτά έχει ένα πολύ έτσι πεύκο, θα έλεγα πρασινίλα όμως πεύκο άρωμα. Είναι έτσι και η μέντα έτσι λίγο σου ψήλο έρχεται, όχι έντονα όμως, όχι τρελά έντονα,
ευκάλυπτος, πεύκο, πρασινάδα έτσι και λοιπά. Έχει ένα έτσι ωραίο δασένιο άρωμα, λες και είσαι στο δάσος και μυρίζεις τα θυμάρια, τα πεύκα και τα τέτοια. Εμένα μου φέρνει και λίγο σαν ρετσίνη, να το πω, πεύκου, κάπως έτσι μου φέρνει και λίγο, έτσι στο βάθος κήπος. Έχει ωραίο έτσι, άμα σας αρέσουν οι πρασινάδες, γενικά τα αρώματα πρασινάδο φουζερένια, έτσι έχει τέτοιο άρωμα, έχει αρκετά πρασινοπό. Ναι, αυτά. Οπότε πίνω αλπέστρε. Τα υπόλοιπα τσουμπλέκια θα είναι τα εξής. Μηχανούλα. Μάλλον κάτσε να πω το πρισεϊβάκι. Πρισεϊβάκι θα πάω πάλι σε πρασινιά, πρασινίλα, κυπρές και βετιβέ. Ωραίο πράγμα, προράσω, κρεμούλα. Πάρα πολύ ωραίο. Και άρωμα και πρισεϊβ. Μηχανούλα, θα παίξω μπαλίτσα με πάλι μια κάμπια, μια μηχανή κάμπια, φοβερό πράγμα, Eco Kiwi. Πούντι, Eco Kiwi, δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, οπότε θα παίξω μηχανή φασόν κάμπια σήμερα, η γνωστή, πώς το λένε, μηχανούλα έτσι, εντουίνο κατάσταση. Θα τις ρίξω φυσικά μία πρασινιά λάμα 7 η ώρα πράσινη, super stainless. Την έχω εδώ, πρώτη χρήση. Και από εδώ και πέρα αποφάσισα ότι θα παίζω μπαλίτσα με τις λάμες μία φορά και πέταμα. Οπότε όλες οι λάμες που θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα θα είναι μία φορά και πέταμα. Λοιπόν, οπότε θα είναι πάντα πρώτη χρήση η λάμα. Λοιπόν, αριστερόθεν δεξιόθεν έχει μια χαρά έκθεση η κάμπια, ωραίο πραγματάκι. Είναι ένα τσίκ πιο πάνω αυτή η μηχανούλα από την Edwin Jagger σαν επιθετικότητα, λίγο, όχι, εντάξει, μην φανταστείτε ότι είναι κανένας χάρος, αλλά εντάξει, έχει λίγο τέτοιο. Πινελάκι σήμερα θα παίξω μπαλίτσα με ένα custom made πάλι πινελάκι. Custom, όχι τρελή καστομιά, απλά είχα πάρει ένα χερούλι και ένα φιόκο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αλόγατο, άσπρο άλογο. Είναι της, πώς τη λένε να δεις αυτή την εταιρεία στο AliExpress. Χουσούα, θα το βάλω κανένα τέτοιο να το δείτε. Τώρα χουσούα. Δεν ξέρω πώς προφέρεται στα κινέζικα. Χουσούα, μια πολύ έτσι, μια εταιρεία που βγάζει και αυτή φιόγκους και χερούλια κλπ. Αυτό είναι ένα άσπρο άλογο, φοβερό πράγμα. Είχα ερωτευτεί το άλογο της Μπότη που είχα φτιάξει με το DS Cosmetic το χερούλι, το άσπρο αλόγατο, που είναι και αυτό πάρα πολύ μαλακό. Αυτά τα άσπρα άλογα και της συγκεκριμένης μάρκα και της Μπότη είναι πολύ μαλακά, δηλαδή θα έλεγα ότι στεγνά, φανταστείτε στεγνό και είναι σαν θετικό σε μαλακότητα, πάρα πολύ ωραίο μπουνέλο. Δηλαδή και το είχα ερωτευτεί το άσπρο άλογο αυτό και τσίμπησα το συγκεκριμένο να φτιάξω ένα τεράστιο πινέλο, έτσι ένα μεγάλο, 28, αυτό είναι 28 ο φιόγκος, ενώ αυτός ήταν 24, μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Η διαφορά του, όπως βλέπετε, είναι εμφανέστατη, έτσι, να ευχαριστιέμαι άλογο. Φοβερό πράγμα, χουσούα, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, μαλακός φιόγκος, με ένα πολύ έτσι ωραίο πινελάκι, χερούλι, όπως βλέπετε και εδώ, είναι έτσι τρελιάρικο, πράσινο τρελιάρικο, πράσινο άσπρο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πινελάκι, πολύ ωραίο φιόγκος. Να πω επίσης, τώρα αυτοί δεν ξέρω πώς τα βγάζουν, τώρα άσπρο άλογο, τον μπλιτσάρουνε, δεν ξέρω αν τον μπλιτσάρουνε, αν όντως είναι από άσπρο άλογο. Ποιος ξέρει. Γιατί λένε ότι αν τα μπλιτσάρουνε και τους χείρους λέει που τους μπλιτσάρουνε, που τους
περνάνε από χλωρίνες στο καλό τους, περνάνε για να τους ασπρίζουν, ότι μαλακώνουν λίγο λόγω μπλιτσαρίσματος. Αυτό να σας πω, αλήθεια δεν ξέρω αν είναι άσπρο άτι όντως ή αν είναι μπλιτσαρισμένο καφέ άλογο. Ο Θεός και η ψυχή τους. Πάντως είναι πάρα πολύ πυκνό, όπως θα δείτε και εδώ. Είναι τρομερά πυκνό πινέλο για πολύ ωραίος φιόγκος. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Πολύ μαλακό, απελπιστικά μαλακό. Να πω και επίσης για τα αρχόδια που με ρωτάγανε. Κάποια αρχόδια με ρωτάγανε όταν παίρνουν φιόγκο και χερούλι, τι χιλιοστά να παίρνουν. Λοιπόν, θα έλεγα, θα πρότεινα από αυτά τα πινέλα που έχω φτιάξει και έχω δει εγώ τουλάχιστον, όταν θα παίρνετε κάποιο φιόγκο τα χιλιοστά του, δηλαδή τις βάσεις του, αν η βάση του φιόγκου είναι 28 χιλιοστά ή 26 ή οτιδήποτε, πηγαίνετε 2 χιλιοστά κάτω, για το 1 με 2 χιλιοστά κάτω για το χερούλι. Δηλαδή αυτός είναι 28, συγγνώμη, 1 χιλιοστό επάνω ή 2 χιλιοστά επάνω και λέω κάτω, για το χερούλι. Αυτός π.χ. είναι 28 χιλιοστά ο φιόγκος, εγώ πήρα χερούλι 29 χιλιοστά η τρύπα του, το άνοιγμά του. Όμως θα έλεγα καλό είναι να πηγαίνετε σε 30 χιλιοστά αντί για, δηλαδή άμα, καλύτερα να πηγαίνετε σε 2, γιατί και αυτό όταν μου ήρθε, ναι μεν έμπαινε μέσα ο φιόγκος, γιατί ήταν 28 και ήταν 29, αλλά είχε λίγο έτσι περίεργο, έχει ένα παίξιμο περίεργο, έπρεπε να κάτσω να το φάω ελάχιστα, όχι πολύ, έτσι λίγο με ένα εργαλειάκι τριγύρω το τείχωμα του πινέλου μέσα, του χερουλίου, για να κάτσει απόλυτα. Γιατί εντάξει τώρα δεν είναι και, πώς θα το πω, μπορούν να έχουν λίγο αγριάδες, μπορούν να έχουν λίγο από τα μηχανήματα που τα φτιάχνουν, οπότε αν πάρετε 2 χιλιοστά πιο πάνω από το φιόγκο που παίρνετε, 2 χιλιοστά επάνω, έχετε και κάθετε λουκούμι και δεν είναι μεγάλη διαφορά, δηλαδή τα χιλιοστά αυτά, τα 2 χιλιοστά δεν είναι ότι θα κολυμπάει μέσα ο φιόγκος. Δηλαδή αν εγώ πήρα τώρα 28, αν έπαιρνα 30 θα ήταν μανούλα. 30 θα έκανε κλαπ, θα κούμπωνε για χαρά, τέλος. 2 χιλιοστά δηλαδή περιφερειακά γύρω γύρω ούτε καν που φαίνονται. Και μόλις πέφτει, βάζετε για τη σιλικόνη ή την κόλλα, ό,τι βάλετε και ρίξετε το φιόγκο μέσα, μπετώνουν όλα μέσα, είναι μια χαρά. Οπότε προτείνω 2 χιλιοστά επάνω από ό,τι φιόγκο αγοράζετε, 2 χιλιοστά επάνω το χερούλι. Αυτό βέβαια είναι 29 ρί το χερούλι. Πώς το λένε, και ο φιόγκος είναι 28. Ωραίο πράγμα. Οπότε θα παίξω μπαλίτσα με φουσούα σήμερα. Πινελάκι, αλόγατο άσπρο. Και αυτερσεϊβάκι, θα σβήσω σήμερα το ξύρισμα με πίνο Σιλβέστρε. Ο Σιλβέστρος ο τρελιάρης. Φοβερό πράγμα. Πίνο Σιλβέστρε. Το συγκεκριμένο αυτερσεϊβάκι είναι έτσι σαν κουκουνάρι, γυάλινο μπουκαλάκι, κουκουναρέο λέει σχήμα, τσουπ, ανοίγει, έχει και σπρέι. Τα πίνω Σιλβέστρε, πότε βγήκε, να δεις, το 1955 ιδρύθηκε αυτή η εταιρεία, η πίνω Σιλβέστρε, από τον, ποιος ήταν ο τρελιάρης, ο Λίνο Βιντάλ, ό,τι να είναι, ένας τρελιάρης που την έφτιαξε, το 55. Βγάζει και aftershave και όντε κολόνιες και όντε τουαλέτες και όντε χαμό στο ίσωμα. Αυτό είναι aftershave-άκι. Aftershave. Όπως λέγει εδώ. 125 μελάκια το συγκεκριμένο. Πού εδώ, να το γράφει εδώ. 125 μελιά. Το βγάζει και σε σπρέι, αυτό είναι σπρέι και το βγάζει και σε σπλάς, χωρίς το σπρέι, απλά μπουκάλι όπως τα κοινά aftershave. Απλά εγώ τώρα βρήκα αυτό πιο φθηνό, εγώ πήρα αυτό επειδή ήταν πιο φθηνό βασικά, που είναι σε σπρέι. Όχι ότι με απασχολεί αν ήταν σπρέι σπλάς, δεν πειράζει. Και τι γίνεται, εντωμεταξύ ο τρελιάρης ο Πίνο Σιλβέστρε βγάζει λέει δύο κολεξιόν. Έχει την original όπως γράφει εδώ. Κάτσε να δω στο κουτί, ίσως φανεί περισσότερο.
Αυτό εδώ είναι η original collection και υπάρχει και μία άλλη collection, την λέει Selection, 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 κάπως έτσι. Οι διαφορές τους είναι οι εξής, ότι η original, ό,τι γράφει original, είναι τα αρώματα του 55, από τότε που τα έβγαλε, από το 55 είναι τα ίδια αρώματα. Ενώ η Selection είναι πιο μοντέρνα, λέει, αρώματα από τα original του. Τώρα αυτό, ο αρωματικός αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι πεύκο-πεύκο σαν έτσι πρασινίλα, σαν το αλπέστρε, σαν αυτό εδώ, δηλαδή σαν άρωμα πευκύλα, έτσι πρασινίλα. Είναι έτσι πιο ξυλώδες το άρωμά του. Είναι πάρα πολύ ωραίο το άρωμα του αλπέστρε. Θα έλεγα μου θυμίζει αρκετά την Aqua Brava που είναι έτσι ξυλώδες. Κατά πολύ βασικά την Aqua Brava μου τη θυμίζει. Έτσι έχει ένα ωραίο έτσι ξύλινο άρωμα. Θα έλεγα λουλουδοξύλινο άρωμα. Αλλά περισσότερο έτσι σε ξύλο. Παρά σε κουκουνάρια και πεύκα και πρασινάλτες και πεύκοβελόνες και τέτοια. Πιο πολύ είναι ξυλένιο άρωμα. Πολύ ωραίο αυτό σε υβάκι. Και επίσης από ό,τι έβλεπα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, έβγαζε και σαπουνάκι ο Πίνο Σιλβέστρο. Ο Σιλβέστρος. Ο Πίνο Σιλβέστρο. Έβγαζε και shaving soap. Το ρόμπαμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Κάτι έψαχνα, όταν έψαχνα γι' αυτό να δω πώς τον πληροφορίζει τον τύπο αυτό να είναι. Το πέτυχα κάπου, Πίνο Σιλβέστρο shaving soap. Όπα λέω, μου βγάζει και σαπούνι. Έψαξα λίγο να δω αν υπάρχει το σαπούνι. Δεν το βρήκα πουθενά, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν το βγάζει παλιότερα ή αν το βγάζει, αν δεν το βγάζει, σταμάτησε να το βγάζει, ποιος ξέρει. Δεν έχω ιδέα. Πάντως έβγαζε και σαπουνάκι ο Σιλβέστρο και μάλιστα από ό,τι διάβαζα στο Badger & Blade που φαίνεται, το forum, κάποιος έγραφε ότι είναι και ωραίο, έχει πολύ ωραίο άρωμα το σαπούνι του που το έχει. Οπότε, κουκουνάρι σήμερα για... Αυτά αρχόντια. Πάω να κάνω πρισεϊβάκι, να μουλιάσω τη φάτσα και επιστρέφω. Αρχόντια, επέστρεψα. Λοιπόν, έκανα ένα πρισεϊβάκι με το προδρασάκι. Πάω να ρίξω εδώ στο μπολάκι λίγο αλπέστρα. Δεν θέλει πάρα πολύ. Έτσι λίγο ελαφρώς βάζω. Αυτή η AJ1 φόρμουλα είναι και οικονομική, θα έλεγα. Αυτό εδώ έβαλα. Λοιπόν. Έβρεξα και εδώ, εντάξει, το μούλιασα, έτσι κάνα 5 λεπτό κάθεται εδώ στο χουλκόχυρο το πινελάκι, το αλόγατο. Το τεινάζω καλά καλά. Και ξεκινάω. Μαρέγκα ολέ. Πρασινάδα. Πολύ ωραίο το αρώμα του. Πολύ φούζερο πευκένιο, θα έλεγα. Η AJ αυτή το ψιλοτραβάει το νεράκι του. Πώς θέλει το νεράκι του. Αλλά κάνει πολύ ωραία μαρέγκα. Με λίγη ποσότηση. Οπότε τρομερό value for money. Ο Πίνος ο τρελιάρης. Ο πευκόδεντρος. Ναι. Ωραίο πράγμα. Έχει ακόμα στον πάτο σαπουνάκι.
Έχει φορτώσει και το πινέλο μέσα εδώ. 28. Πολύ ωραίο αυτό το άσπρο άλογο. Τι μούρλια πινέλο. Μούρλια. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό αν δεν μου έλεγες ότι είναι χουσούα, θα σου έλεγα ότι είναι και μπότι. Και τα χερούλια επίσης μοιάζουν πολύ. Μην έχει φύγει κανένα στραλιάρης από την μπότι και έχει κάνει αυτή τη χουσούα, δεν ξέρω. Γιατί έχουν ίδια έτσι σχέδια, ίδιο στυλ. Πινέλα. Ψεχυλήσαμε. Ξεχύλιση μαρέγκα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έτοιμος είναι. Κομπλέ. Θα σας γράψω φάτσα πάλι. Χορταστικό πινέλο. Πιάνει όλη τη φάτσα, δείτε εδώ. Ωραίο πράγμα. Εντάξει, backbone εννοείται, τα άλογα δεν έχουν σαν backbone σε σχέση ούτε και με τα στερικά, εννοείται λιγότερο και τα στερικά. Οπότε, αν αναζητείτε το backbone στα άλογα, δεν θα το βρείτε το backbone. Εγώ τελευταία δεν το θέλω καν το backbone. Έχει αρχίσει και μου τη βαράει. Γι' αυτό έχω συμπαθήσει πολύ τα άλογα. Η μαρέγκα του είναι πάρα πολύ ωραία που του πίνω για αλυστερή. Θα τη βάλω λίγο έτσι νεράκι. Έτσι λίγο στα γονίσια το πινέλο. Λίγο από την άλλη μπάντα. Σούπερ. Ωχ, φύγαμε. Κάμπια. Πρώτη χρήση. 7 o'clock. Γένεια 2 ημερών. Ως συνήθως. Αποδοτικούλα η μηχανούλα. Μια χαρά τα Κινέζια. Ωραία μηχανούλα.
Τίμια και η μηχανούλα. Πολύ ωραία. Οριακά νιώθω τη λάμα, την κόχη της, θα έλεγα. Σαπνάκι έχει πολύ καλή ολισθηρότητα. Δεν ξέρω αν τα ακούτε και το audio feedback με αυτή τη μηχανή. Λοιπόν, πάμε. Βου ημίχρονο. Ωραίο πράγμα. Έχει μυρίσει το μπάνιο, έχει γίνει δάσος εδώ πέρα. Απίστευτο. Μαγκάρα. Κάτσε να ξεφορτώσω και το πινέλο από μέσα, να δούμε τι έχει μέσα. 28, πρέπει να έχει πράγμα. Κάτσε να δω τι έχει το μπούλι. Μπόλικο πράγμα. Να τα απλώσω. Έτσι να πνιγούμε στη μαρέγκα λίγο. Σαν πίνακα του Πικάσο έγινε. Λοιπόν, πάμε, βου ημίχρονο. Κάμπια. Ξεβγάζεται και ωραία.
την κάνουν λίγο πιο ψηλή οι Κινέζοι τις ράγες. Αυτές οι δύο οι ράγες εδώ, μία και δύο, που πάει και πατάει λάμα, άμα είναι λίγο πιο ψηλές, είναι πιο επιθετική. Το περίεργο εδώ στο πηγούνι, περίεργο σημείο. Ξεύγαλμα. Α, ωραίο πράγμα. Όπω φοβερή ξεριματάρα. Μπράβο. Μπράβο στον αλπέστρο. Και στην κάμπια. Λοιπόν, να ρίξουμε και κουκουναρό κατάσταση. Ε, Σιλβέστρο. Τώρα με το σπρέι μπορώ να το ρίξει κατευθείαν, αλλά εγώ θα το βάλω εδώ στο χέρι. Θα το κάνω σπλάς. Α, πολύ ωραίο άρωμα. Φέρνει πολύ στην Κώστα Μπράβα, στην Άκουα Μπράβα. Στην Κώστα Μπράβα λέω. Άιντε. Βίντατζο κατάσταση. Κώστα Μπράβα. Πολύ θυμήθηκα. Κώστα Μπράβα και Κώστα Μπράβα Σύμπολ. Ανδρικό προνόμιο. Πάμε λίγο ακόμα. Κατάχρηση. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Ξερισματάρα. Κάνουμε και μπάνιο. Με το Σιλβέστρο. Oh, λοιπόν, αρχόντια, μια ξερισματάρα έλαβε τέλος. Good fellas, πίνω αλπέστρε, ωραίο σαπουνάκι. Value for money, AJ1 φόρμουλα, 150 μέγια, φοβερό πράγμα. Αυτά, αρχόντια μου. Σας χαιρετώ, χαίρεστε.